Και εμείς θα πάμε μία βόλτα μέχρι τα Καλαμίτσια. Τα ξέρετε, τα ξέρεις τα Καλαμίτσια? Όχι. 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 Ένα, μην μου λες τέτοια πράγματα. Το Καλαμίτσι το συγχωρεμένο ήξερα. Όχι. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια που, και με συγκρότημα το οποίο υπάρχει στις Μελάνες. Ξέρεις ποιος είναι ο αρχιδούκας των Μελάνων που λέμε? Α, καλά, λίμωνο. Κάτι ξέρει για αυτά. Αλλά βρέθηκα στην επικαιρότητα μετά από μία λόγω του Διομήδη και μία ανάρτηση που έκανε ο φίλος ο Γιώργος Βερίκοκος, ο οποίος μας ανέφερε ότι λόγω της έντονης βροχόπτωσης κατέρευσε ένα από τα κτίρια που υπάρχουν στα Καλαμίτσια. Και επειδή ο πλέον αρμόδιος για να μας βοηθήσει είναι ο κύριος Ιάκωβος Ναυλιώτης, ο πρόεδρος νομίζω του ιδρύματος που έχει σχέση με τα Καλαμίτσια, τον έχουμε στη γραμμή για να μας βοηθήσει και να μας δώσει κάποιες πληροφορίες και τι εστί Καλαμίτσια. Βασικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Λιανέ, κύριε Ζευγόλη. Να ξεκινήσω μια και αναφέρατε τον αείμνηστο Καλαμίτσι, ναι, τον οποίο άκουγα κάποτε φανατικά και νομίζω γύρω στις 6 το πρωί ήταν η εκπομπή του, ότι η γιαγιά του ήταν χωραΐτισσα, ήταν από εδώ. Ναι. Ήταν από την οικογένεια Βαρδί και συγγενής του ήταν ο παλιός ιστοριοδήφης και δημοσιογράφος ο Γεώργιος Βαρδής, για να το συνδέσουμε και με τα θέματά μας. Μάλιστα. Αυτό είστε χρήσιμος τελικά, γιατί μας δίνετε πληροφορίες που δεν τις ξέρουμε. Και επίσης και κάτι άλλο, μια και ξεκινήσατε αναφέροντας δύο πρόσωπα, ο αρχιδούκας των Μελάνων είναι ένα πληρωματικό μέλος της διοικήσεως του Ιδρύματος του Τιμίου Σταυρού. Α, δεν μας το έχει πει αυτό. Όχι, δεν μας το έχει πει αυτό. Σας κρατάει μυστικά. Το έχει αυτό το κακό, ναι. Αυτό το παιδί το έχει αυτό το κακό. Λοιπόν, ξεκινάμε με δύο συνδέσεις που κάνατε εσείς με το χώρο. Ωραία. Επίσης, να πούμε ότι Καλαμίτσια είναι μια βυζαντινή λέξη. Mm-hmm. Καλαμίτσια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολεως. Και αυτή τη μνημονεύσατε πιο πριν, από ό,τι άκουγα. Και σημαίνει βέβαια καλαμιώνας, που λέμε με μικρά καλάμια, φυτή από καλάμια. Μάλιστα. Εξάλλου η περιοχή των Καλαμιτσιών εδώ υπήρξε μια και παραμένει μια έφορη περιοχή του νησιού μας. Και μην ξεχνάμε ότι μέσω των Καλαμιώνων υπήρχε και ο διαχωρισμός αναστρέμματα και αναεκτάσεις, έτσι. Λειτουργούσαν με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι της νεότερης περίοδου, όταν οι ιδιοκτησίες έγιναν πολύ μικρές. Ναι. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες γης και οι μικροί ιδιοκτήτες έγιναν πολύ περισσότεροι. Και έτσι χωρίστηκαν οι ιδιοκτησίες, γιατί παλιότερα, όταν υπήρχαν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, οι μεγαλοκτηματίες στην Άξο, οι διαχωρισμοί ήταν φυσικοί. Μάλιστα. Ο λόφος, η τούμπα, το ποτάμι, δρομίσκι, αγροτικοί δρόμοι δηλαδή κτλ. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην ουσία που έχει να κάνει με τα Καλαμίτσια, τα οποία θεωρούνται και είναι, ήταν προφανώς εξοχική κατοικία των Ιησουητών μοναχών. Ναι, τα Καλαμίτσια, ας πούμε, είναι η περιοχή, να είπαμε, είναι η περιοχή. Ναι, ναι, και περιοχή. Αυτό τώρα με την ονομασία Καλαμίτσια τα περιλαμβάνουμε όλα. Ωραία. Στην ουσία πρόκειται για μια μεγάλη κτηματική περιουσία, mm-hmm, μια κοινοφελή περιουσία, η οποία είχε την έδρα της από το 17ο αιώνα, το τέλος του 17ου αιώνα και μετά, τα καλοκαίρια κατά κάποιο τρόπο, στο Μέγαρο των Ιησουητών. Η διοίκηση αυτής της περιουσίας βέβαια γινόταν από το κάστρο της Νάξου. Αυτή η μεγάλη περιουσία, η κοινοφελής όπως την λέμε, πώς ξεκίνησε? Στο κουρνοχώρι των Μελάνων υπάρχει ένα άλλο ακίνητο του Ιδρύματος, mm-hmm, το περίφημο ελαιοτριβείο και η περιουσία Ντεμαρή, που άλλοτε νόμιζαν ότι προέρχεται από το όνομα της Παναγίας. Μαρία, Μαρή της Παναγίας. Mm-hmm. Δεν είναι όμως αυτό. Ένας σπουδαίος άρχοντας Ναξιώτης του 17ου αιώνα, mm-hmm, ο Νικόλαος ή Νικολάκης Ντεμαρής, έχασε το μοναχοπέδι του γύρω στο 1660, το Γιαννάκη τον Ντεμαρή. Και ήταν και μοναχοπέδι και μοναχογιός και για ένα άρχοντα της εποχής ήταν και σπουδαίο θέμα να χάσει το μοναδικό του άρενα κληρονόμο. Είχε μια αδερφή ο αείμνηστος αυτός, ο Ντεμαρής. Την έλεγαν Μαρία, Λορεντάνη, Λουρδάνα και αυτή είχε παιδιά. Αντί να αφήσει τη μεγάλη του περιουσία στην αδερφή του και στα ανήψια του, σκέφτηκε ότι έπρεπε στη μνήμη του παιδιού του να κάνει κάτι κοινοφελές. Ίδρυσε λοιπόν, έκανε ένα ίδρυμα, όπως τα λέγαμε, mm-hmm, σήμερα, και εκεί στο ίδρυμα αυτό προσάρτησε τη μεγάλη του περιουσία, που ήταν οι περιοχές Ντεμαρή στο Κουρνοχώρι, ήταν το Ριζόβουνο που είναι μέχρι σήμερα τα Λατομία και άλλα μεγάλα κτήματα. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν, αυτό το ίδρυμα, αυτό που έκανε ο Ντεμαρής,
δεν το έκανε τυχαία. Υπήρχε ένα είδη ίδρυμα, μιλάμε με όρους τωρινούς, μια φιλόπτωχία, ας το πούμε, δραστηριότητα στους καθολικούς της Νάξου, που τη διοικούσε η αδελφότητα του Αγιωτάτου Σώματος του Χριστού, αυτό που αργότερα, πολύ αργότερα, η αδελφότητα του Αγίου Σώματος έγινε Τίμιο Σταυρός, νομίζω. Έγινε Τίμιο Σταυρός το 19ο αιώνα, αδελφότητα του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα. Αυτή η αδελφότητα είναι η αρχαιότερη στον ελλαδικό χώρο. Υπήρχε η άποψη πάντα, η παράδοση, ότι ιδρύθηκε το 1227. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν έγγραφα ήδη από την εποχή του προτελευταίου Δούκα, περίπου από το 1550. Και πάλι μιλάμε για ένα πολύ αρχαίο, ένα πολύ παλιό θεσμό. Mm-hmm. Αυτή η αδελφότητα μάζευε δωρεές από τους κατοίκους για να κάνει φιλόπτωχη, φιλάνθρωπη δραστηριότητα. Σε αυτή λοιπόν την... σε αυτή την αδελφότητα δόρισε ο Ντεμαρίς, ο Νικόλαος Ντεμαρίς, την περιουσία του. Μάλιστα. Κάθε καθολικός κυρίως που πέθαινε, αλλά και ορθόδοξοι, θεωρούσαν ψυχοφελές που γράφαν στις διαθήκες για το καλό της ψυχής τους που λέμε μέχρι σήμερα, να αφήσουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο για τη φιλόπτωχη και φιλάνθρωπη αυτή αδελφότητα και δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε μια μεγάλη περιουσία από τις πολλές δωρές, ό,τι γινόταν και με τα ορθόδοξα μοναστήρια και γενικώς με την Εκκλησία. Μαζεύτηκε μια μεγάλη περιουσία που οι διοικητές της περιουσίας το 1627 είπαν ότι δεν γίνεται μόνο να κάνουμε φιλανθρωπική δραστηριότητα, έχουμε ανάγκη από παιδεία, έχουμε ανάγκη από δασκάλους. Οπότε φτάσαμε στην εμπορική σχολή προφανώς, έτσι. Και φτάνουμε, ναι, όχι αμέσως στην εμπορική, φτάνουμε στο ότι καλούν τους Ιησουίτες, το Σεπτέμβρη του 1627 τους δίνουν αυτή τη μεγάλη περιουσία να τη διαχειρίζονται και να εκπαιδεύουν τα παιδιά των αξιωτών, κυρίως καθολικών. Μάλιστα. Στη συνέχεια αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα εξελίχθηκε στην περίφημη εμπορική σχολή της Νάξου, ένα εμπορικό πανεπιστήμιο, οικονομικό πανεπιστήμιο του 19ου αιώνα. Εκεί φίτησαν, από εκεί μάλλον αποφίτησαν όλοι αυτοί που στελέχωσαν το νεοελληνικό δημόσιο. Η σχολή αυτή έκλεισε 300 χρόνια ακριβώς μετά, το 1927. Οι καλόγεροι αυτοί οι Ιησουίτες που τους διαδέχτηκαν οι λαζαριστές που πήγαν μετά στη Θεσσαλονίκη και ακούμε κάθε τόσο εκδηλώσεις στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, παρένθεση, το αρχείο Νάξου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη της περίοδου των Λαζαριστών, και μετά οι Σαλεσιανοί μοναχοί, αυτοί που είναι των χριστιανικών σχολών που λένε μέχρι σήμερα, τους οποίους γνώρισε και ο Καζαντζάκης, με αυτούς ως δασκάλους φίτησε, διοίκησαν και λειτουργήσαν το σχολή μέχρι το 1927. Όλοι αυτοί οι πατέρες, οι καλόγεροι, έκαναν χριστή διοίκηση, καλή διοίκηση, σε συνεργασία με τη διοίκηση της αδελφότητας που δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Ωραία. Έτσι αυτή η μεγάλη περιουσία απέδιδε και γινόταν η εκμετάλλευσή τους όπως ήταν οι συνθήκες της εποχής. Ναι. Αποτέλεσμα της καλής διοίκησης ήταν ότι ένας σπουδαίος ηγούμενος στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, στα 1670 και μετά, ο πατέρας Ροβέρτος Σοζέ, που αγάπησε πολύ την Άξο, να χτίσει με λεφτά της αδελφότητος, με λεφτά της οικογένειάς του, ο αδερφός του ήταν διευθυντής των βασιλικών βιβλιοθηκών στο Παρίσι, του Λουδοβίκου 14ου, αλλά εκμεταλλευόμενος και το ταμείο του τάγματος των Ιησουητών σε μεγάλο βαθμό, τον παρέπεμψαν γι' αυτό μετά, να, επειδή αγάπησε πολύ την Άξο και τις Μέλανες, έχτισε αυτό το σπουδαίο οικοδόμημα που ήταν το θέρετρο των Ιησουητών. Μάλιστα. Αυτοί όλοι οι διοικητές αυτής της περιουσίας φρόντισαν να την αυξάνουν. Έτσι, πριν από 120-150 χρόνια αγοράστηκαν από την αδελφότητα καλογέρους και διοικητές, λαϊκούς, τα μεγάλα κτήματα που σήμερα είναι τα γήπεδα μέσα στη χώρα, το νοσοκομείο, κέντρο υγείας, ο Άγιος Νικόδημος, το ΚΕΓΕ, όλα αυτά έτσι ήταν περιουσία του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα ακόμα είχε έδρα του και περιουσία του το σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Κάστρο. Ναι. Και η καθ' αυτό έδρα του Ιδρύματος ανά τους αιώνες και επίσημη έδρα του Σωματείου των Καθολικών μέχρι σήμερα είναι η εκκλησία, η δοκική εκκλησία της Καπέλας. Η περίφημη Καπέλα, ο ωραιότερος ίσως καθολικός ναός της Νάξου αλλά και του Κυκλάδων. Και του Κυκλάδων, γιατί όχι. Ναι.
Ωραία. Κύριε Αναφλιώτη, γιατί ο χρόνος, ξέρετε, είναι πάντα περιορισμένος στο ραδιόφωνο. Αυτό είναι το ιστορικό. Το ιστορικό, τώρα τι έγινε. Πάμε τώρα τι έγινε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε ένα χώρο. Το ίδρυμα αποδυναμώθηκε οικονομικά από το ελληνικό δημόσιο με μια μεγάλη απαλωτρίωση που έγινε το 49. Η μεγάλη περιουσία του, περίπου 2.000 στρέμματα, απαλωτριώθηκε και διανεμήθηκε σε ακτήμονες αγρότες της, κυρίως της περιοχής των Μελάνων και ποταμιάς και γύρω-γύρω. Κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, δεν είναι, νομίζω. Εκείνη δεν την εποχή έπρεπε να έχουν ανάγκη. Απαλωτριώθηκε. 480 στρέμματα δεν επιτρεπόταν να απαλωτριωθούν. Ήταν το ποσοστό που απαγόρευε ο νόμος και αυτά δόθηκαν με ενοικιαστήρια στους αγρότες, τα νίκιασαν. Mm. Εκείνο που δεν απαλωτριώθηκε ήταν το μουσείο, η καπέλα, τα καλαμίτσια, το μεγάλο ελαιοτριβείο Ντεμαρί στο Κουρνοχώρι, ο πύργος του Γαλανού. Αυτά τα ακίνητα, επειδή δεν ήταν αγροτικά, δεν απαλωτριώθηκαν. Παραμένουν δηλαδή στο ίδρυμα. Ναι. Θεωρητικά, γιατί το μουσείο φρόντισε μετά πάλι με αμφιλεγόμενες διαδικασίες να του το πάρει. Εκείνο που απαλωτριώθηκε όμως, αν και ήταν ακίνητο και δεν είναι στη διοίκηση του Ιδρύματος, στην περιουσία του Ιδρύματος, ήταν ο Περιστεριώνας που κατέρευσε χτες. Μάλιστα. Ο Περιστεριώνας δεν ανήκει στην περιουσία του Ιδρύματος σήμερα, είναι στα απαλωτριωθέντα. Και ουσιαστικά δηλαδή είναι ορφανό, δηλαδή ανήκει στο δημόσιο και δεν ασχολείται κανείς μαζί του. Ανήκει στο δημόσιο, δόθηκε σε κάποιο ιδιώτη. Α. Αν ψάξω τα έγγραφα του Ιδρύματος, γιατί δεν είχα χρόνο χθες να τα κοιτάξω, θα βρίσκομαι σε ποιον ιδιώτη έχει δοθεί. Αλλά πάντως έχει δοθεί σε ιδιώτη. Αυτό όμως δεν πάβει, δεν σταματά τη δυνατότητα του ελέγχου εκ μέρους των αρμοδίων αρχών της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος. Γιατί είναι ένα κτίριο του 17ου, ίσως και παλιότερου αιώνα, και για το οποίο κτίριο ήδη από το 2017 γράφω στα υπομνήματά μου ότι παραπλεύρος του Μεγάρου βρίσκεται ένας υπέροχος Περιστεριώνας, εξαιρετικό δείγμα του είδους του, με ειδική σημασία. Τα άγραφα τα ξαναγράφω επί χρόνια, δεν ακούω. Απλά επειδή μιλάμε για Περιστεριώνες, πρέπει να πούμε ότι στην Τίνο οι αντίστοιχοι Περιστεριώνες έχουν ενταχθεί σε ένα σύστημα προστασίας. Όχι μόνο έχουν ενταχθεί, αποτελούν μνημεία, έχουν αναδειχθεί. Ναι, και να τολμήσω να ισχυριστώ, όχι επειδή είμαι Ναξιώτης, όχι επειδή είμαι πρόεδρος του Ιδρύματος, ότι ο Περιστεριώνας αυτός είναι σαφώς ανώτερος στη δομή του, και μπορείτε να δείτε και από τη φωτογραφία που του Προέδρου του Πολιτιστικού Μελάνων τι οικοδόμημα ήταν. Μάλιστα. Η ουσία όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διατηρηταίο, το οποίο είναι ιστορικά διατηρηταίο μνημείο, και από το 1982 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 1500 όταν περίπου τετραγωνικά. Όταν πολλά μνημεία της ΝΑΚΣΟ με μια ενιαία. Ωραία. Πράξη. Είναι αυτή τη στιγμή στο έλεος της φύσης. Και το ερώτημα είναι τι έχουμε κάνει για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς μπορούμε να το σώσουμε αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, στην οποία η διοίκηση έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εδώ και αρκετά χρόνια, να κάνει κάτι που δεν έγιναν όλα τα προηγούμενες δεκαετίες. Και το ελαφρυντικό που αναγνωρίζουν ότι δεν γνώριζαν το πραγματικό νομικό καθεστώς. Απ' την ώρα όμως που ορίστηκε η νέα διοίκηση, που άλλαξε και η νομοθεσία, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος και μέλη της είναι η πρόεδρος του Σωματείου των Καθολικών Νάξου Μαρία Μαρκόπολη, ο δικηγόρος Νάξου Ευστράτιος Φουτάκογλου, ο πρώην αντιδήμαρχος Αργύρης Ανευλαβής. Αυτά είναι τα τακτικά μέλη, υπάρχουν και αναπληρωματικά, ο κύριος Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, του Μιχαήλ, να το πούμε έτσι, όχι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Γεώργιος Λογοθέτης, με όποιο τίτλο θέλετε εσείς το απονέμετε. Ωραία. Και ο μηχανικός ο κύριος Εχρεμέλης. Προσπαθούμε, κυρίως με τις προσπάθειες του Προέδρου, όπως μπορούν να σας αναφέρουν τα μέλη της διοικήσεως, και δυστυχώς βρίσκω όλα αυτά τα χρόνια όλο εμπόδια. Πάντως πρέπει να πούμε ότι έφτασε στη Βουλή, δηλαδή, από ερώτηση που έγινε από τον κύριο Γκλούτση. Τη σημαντική βοήθεια που έχω πάρει, ναι, την έχω πάρει τώρα με την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία βρέθηκε το καλοκαίρι Μενδώνη, στα Καλαμίτσια. Η οποία κυρία Μενδώνη, επειδή είναι παλιά αρχαιολόγος και γνωρίζει την Άξο από κοπέλα που έκαναν ασκαφές,
και γνωρίζω και εγώ όλα πολλά χρόνια, η κυρία Μενδώνη κατάλαβε την ουσία του προβλήματος και μου άνοιξε δρόμους. Μέχρι τότε η συμπαράσταση που είχα ήταν από τον τότε βουλευτή και πρώην υπουργό, το Γιάννη το Βρούτσι, ο οποίος έκανε και ερώτηση στη Βουλή για όλα αυτά τα εμπόδια που έβρισκα, και φυσικά η αφορμή για όλα αυτά ήταν η ουσιαστική βοήθεια του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου, και του επάρχου του κυρίου Γιάννη Μαργαρίτη, και φυσικά του χωρικού τότε αντιπεριφερειάρχη, τώρα αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, του κυρίου Γιώργου Λονταρίτη, που από το Γενάρη του 18, 4 χρόνια ακριβώς, 26 Ιανουαρίου του 18, έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού και τους έλεγαν: κύριοι, είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε το κόστος των μελετών για την διάσωση, την ανάδειξη και οτιδήποτε χρειαστεί του μνημείου αυτού. Και 4 χρόνια ακριβώς, 26 Ιανουαρίου του 18 που πήγε η επιστολή, βρισκόμαστε στο σημείο που γνωρίζετε. Η περιφέρεια έχει και επικαιροποιήσει τον προϋπολογισμό της και παραμένει πάντοτε σε ετοιμότητα να χρηματοδοτήσει τις μελέτες, την προγραμματική σύμβαση εμπροκειμένου. Το ζητούμενο όμως, κύριε Ναυλιώτη, χωρίς μελέτες, χωρίς μελέτες δεν μπορεί να γίνει προφανώς, απολύτως τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Το ζητούμενο όμως είναι τώρα, τι κάνουμε. Δηλαδή, ωραία, τα έχουμε κάνει όλες αυτές, ήρθε η κυρία Μενδώνη. Εξέλιξη. Το καλοκαίρι που ήρθε η κυρία Μενδώνη, ξεκαθάρισε ενώπιον όλης της ομιγύριας, ενώπιον του επάρχου, του δημάρχου, των αρχαιολόγων όλων, πώς θα κινηθώ με την συνεργασία της και, και του γραφείου της. Αυτό όμως δεν γίνεται αυτόματα. Πρέπει να κάνουμε τις μελέτες. Πρέπει να γίνει προγραμματική σύμβαση. Συνεννοηθήκαμε πως θα γίνει. Έχω κάνει συσκέψεις με τον διευθυντή που μου έχει ορίσει για συνεργασία. Για να έχουμε βρει και προσφορές σε μελέτες σε χαμηλό κόστος. Ο δήμαρχος μου είχε υποσχεθεί, ο Δημήτρης Ολιανός, ότι τη μία μελέτη της αποτύπωσης με προσφορά, εξαιρετικά συμφέροντα από γνωστό μηχανικό της Νάξου, θα τη χρηματοδοτούσε ο Δήμος, δεν προχώρησε σε αυτό. Όπως επίσης ο κύριος Λαμπριδουδάκης προετών είχε καταθέσει μια μελέτη του Πολυτεχνείου σημαντική για τα καλαμίτσια στο Δήμο, γιατί δεν ήξερε πού αλλού να τη δώσει, όπως μου είπε. Τώρα αυτή τη μελέτη τη ζητάω από το Δήμαρχο, μου είχε πει ότι θα μου τη δώσει για τα καλαμίτσια, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και με το νέο μελετητή που θα αναδειχθεί να προχωρήσουμε επιτέλους μετά από 4 χρόνια να προχωρήσουμε στη μελέτη. Δηλαδή τώρα στο επίπεδο μελετών προχωράμε. Περιμένω από το Δήμαρχο να ανακαλύψει πού βρίσκεται αυτή η μελέτη που ήταν στις τεχνικές υπηρεσίες. Τη θυμάμαι πολύ καλά από τότε. Εντάξει, κάπου θα είναι. Σε κάποιο σιρτάρι θα βρίσκεται. Μην αγχώνεστε. Τέλος πάντων, ο πιο αρμόδιος είναι ο Δήμαρχος να μας πει πού είναι και επανειλημμένος του έχω πει να συνεργαστούμε. Ήταν παρόν και στις συσκέψεις με την κυρία Μενδώνη. Είμαστε σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε τη μελέτη. Ελπίζω όταν θα τελειώσουμε ακόμα να μπορούμε να τα σώσουμε, να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί ούτε σε ΕΣΠΑ μπορούμε να πούμε πουθενά αν δεν έχουμε στα χέρια μας μελέτες. Και ο αείμνηστος ο Σοζέ, ο πατέρας Σοζέ, ο ηγούμενος, θα σηκωθεί από τον τάφο του κάτω από την καπέλα, γιατί εδώ δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να σηκωθεί, άστο εκεί, γιατί έχει αρκετούς μύθους. Και το ίδιο το καλαμίτσικα από τη διάβαζα, έχει αρκετές νεράιδες, ιστορίες, θησαυρούς. Χρειάζεται να σηκωθεί και να πάει να γίνει εφιάλτης σε εκείνους που φέρνουν τα εμπόδια. Απλά μια ερώτηση η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Επειδή είστε λίγο μεγαλύτερος από εμένα, έχετε εικόνα πώς ήταν όταν το είδατε πρώτη φορά και πώς είναι σήμερα? Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή του χώρου? Του Περιστεριώνα αυτό? Όχι, γενικότερα όλου του κλίματος. Οι ζημιές προχωράνε συνέχεια. Όχι μόνο το πώς το είδα εγώ και πώς το θυμάμαι. Είναι μεγαλύτερη από μένα. Να το περιγράφουνε, γιατί πηγαίνανε και οι κατασκηνώσεις. Ήταν κατοικήσιμο δηλαδή, έτσι. Δηλαδή... Οι φωτογραφίες που έχω στο αρχείο μου επίσης δείχνουν ένα παλάτι. Αλλά δυστυχώς η συμπεριφορά των προηγουμένων διοικήσεων, των διορισμένων διοικήσεων τότε, που, να μην τις θυμηθώ, ήταν εγκληματική. Τόσο εγκληματική που δεν πήγαν να εισπράξουν ούτε τις αποζημιώσεις. Δεν ζήταγαν τα μισθώματα από τους νοικιαστές, σε σημείο που τώρα ο φύλακας του ακινήτου στο Κουρνοχώρι να μας αρνείται να το παραδώσει, να ξέρετε ότι αυτό θα είναι το επόμενο που θα καταρρεύσει, είναι απολύτως επικίνδυνο. Έχουμε στείλει εξώδικο σαν διοίκηση από το Δεκέμβριο του 20. Μιλάμε τώρα για το Μουσείο Ελιάς που είπατε νωρίτερα στο Κουρνοχώρι. Αυτό που έλεγα να κάνω, το Μουσείο Ελιάς, γιατί έχει μέσα μηχανήματα συνθλίψεως ελαιών σπουδαία.
και έχασα και την, δεν μπόρεσα να ενταχθώ και στο leader των CLLD εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς που εξέθρεψαν και οι προηγούμενες διοικήσεις και φυσικά θα ζητήσω τώρα αν συμβεί οτιδήποτε όποια αποζημίωση μπορούμε να ζητήσουμε. Μάλιστα. Προσπαθούμε να τη σώσουμε την περιουσία. Κάθε τόσο καταπατούν, ανοίγουν παράνομους δρόμους. Αναγκάζομαι να τρέχω στην αστυνομία, να κάνω καταγγελίες. Αυτή τη στιγμή είναι στην εισαγγελία η διάνοιξη του παράνομου δρόμου. Πώς θα σώσουμε τις περιουσίες να τις αποδώσουμε στη δημόσια χρήση. Γιατί αυτά έχουν ένα απότερο σκοπό. Να αναπτύξουμε Σωστά. την τοπική κοινωνία. Να προαγάγουμε τον πολιτισμό. Ναι. Οι Μέλανες δεν έχουν παραθαλάσσια μέρη. Οι Μέλανες έχουν αξιόλογες αρχαιολογικές περιουσία, ναι. Αυτό είναι γνωστό. Περιουσίες. Ναι. Λοιπόν, όταν εμποδιζόμαστε να τα αναπτύξουμε και είναι και η περιουσία του Ιδρύματος. Το ξεκαθάρισε και η Υπουργός, η κυρία Μενδώνη το καλοκαίρι. Ο ιδιοκτήτης είναι συγκεκριμένος και είναι ιδιώτης. Θα συνεργαστούμε όπως ο νόμος ορίζει. Ο νόμος έχει πολλές προβλέψεις. Να θυμίσω το άρθρο 11. Έχει ευθύνες και η αρχαιολογική υπηρεσία για αυτά που συμβαίνουν και για την παράληψη ασκήσεως εποπτείας, όπως επίσης υποχρεώσεις έχουν οι δήμοι. Το προβλέπει ο νόμος. Οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες, όταν τους έχεις στερήσει όλη τους την περιουσία, για φανταστείτε τώρα το Ίδρυμα να είχε την περιουσία του, να μην την ξαναθυμίσω, θα ήταν σε αυτά τα χάλια είτε τα καλαμίτσια, είτε θα είχε ανάγκες η καπέλα επισκευών ή το μουσείο της Ελιάς δεν θα μπορούσε να γίνει. Προφανώς. Μουσείο Ελιάς έχει γίνει στη Μυτιλίνη και στη Σπάρτη. Όταν έφερα τους μελετητές εκπροσώπους τραπεζών που χρηματοδότησαν και είδαν αυτά της Νάξου, τις περιουσίες του Ιδρύματος, μου λέει είστε ίση και ανώτερη σε αξία. Και θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα μουσείο της Ελιάς εδώ. Και προφανώς όταν δημιουργείς ένα μουσείο, δημιουργείς θέσεις εργασίας, δημιουργείς κίνηση όσον αφορά τον τουρισμό, την οικονομία, την τοπική. Και μια ολόκληρη κοινωνία γύρω-γύρω. Η τοπική κοινωνία θα μπορέσει να λειτουργήσει. Βεβαίως. Είχα σκοπό, αν ήθελα μετά το μουσείο, μαζί με το μουσείο της Ελιάς, να δημιουργήσω συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν προτάσεις από τη δεκαετία του 30. Για κάτι τέτοια. Είναι και αυτά τα οποία τα έχουμε μέσα στα πόδια μας και τα πετάμε πάρα και πολύ εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι το Μουσείο της Ελιάς και το Ελαιοτριβείο δεν είναι μόνο υπόθεση των τριών τελευταίων αιώνων ή του 19ου αιώνα. Για σκεφτείτε τις εισηγήσεις, τις ξεναγήσεις και τις αναφορές του καθηγητή Λαμπρινουδάκη, τι ήταν στις Μέλανες, τα αρχαία ελαιοτριβεία, τα πανάρχια ελαιόδεντρα που υπάρχουν ακόμα. Να. Αυτό το πλούτο, το πολιτιστικό. Θα τον αφήσουμε να κοιμάται ακόμα για άλλους τρεις αιώνες. Όχι βέβαια. Ή θα νομίζουμε ότι μας καταπιέζει κανένας δούκας, αρχιδούκας, πως τον λέτε, ή φράγκοι κατακτητές. Όχι, όχι, έχει ειδικό βάρος ο αγαπημένος μας αρχιδούκας και δεν είναι σωστό να μας καταπιέζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είσαστε καλά. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ξαναμιλήσουμε με πιο ευχάριστα νέα. Να έχετε ένα υπέροχο πολύ, αλλά θα τελειώσω με μια φράση που την έλεγα και σαν πρόεδρος του ΝΟΠΑΠΑ τότε. Να αγαπήσουμε τα μνημεία μας. Μακάρι να το κάνουμε. Να αγαπήσουμε τα μνημεία μας, τον πολιτισμό μας δηλαδή, ίσως κάτι παραπάνω γίνει. Μπορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.